Σήμερα θα δείξουμε ασκήσεις με το AeroSling, με τη βοήθεια του Γιάννη φυσικά. Το AeroSling είναι ένα suspension system το οποίο μας βοηθάει να γυμνάσουμε όλο το σώμα. Είτε για μυϊκή ενδυνάμωση, είτε με αερόβια προπόνηση, από κορμό, πόδια, ακόμα και άλματα να πηδήσει, σωστά. Λοιπόν, η διαφορά από άλλα είναι ότι μας βοηθάει στο να ελέγξουμε, να κάνουμε κίνηση και με τα δύο χέρια, ένα lax. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να δουλέψουμε να χρησιμοποιώντας συντροχαλία, περιστροφικές κινήσεις, προσφέρει παραπάνω ενδυνάμωση στον κορμό. Συντονιζόμαστε περισσότερο την ώρα της άσκησης, είναι suspended pulley trainer, δηλαδή το pulley τροχαλί. Μάλιστα. Πάμε να δείξουμε τις ασκήσεις μας. Ναι. Απλές, κατανοητές, οι φίλοι από το σπίτι να καταλάβουν τι μπορούμε να κάνουμε με μόνο αυτό το μικρό πραγματάκι που μπορούμε να το τοποθετήσουμε στον τοίχο του σπιτιού μας και να γυμναζόμαστε καθημερινά. Μισή ώρα είναι υπεραρκετή. Πιέσει στήθους, προβολή. Βάζουμε το ένα πόδι προς τα εμπρός για καλύτερη στήριξη, καλύτερη ισορροπία. Σφιχτή κοιλιά και πλάτη, έτσι ώστε ο κορμός να είναι σε μια ευθεία και να μην έχουμε την κλίση της καμπούρας που συνήθως έχουμε όλοι προς τα εμπρός. Ίσιος ο κορμός και το AeroSling βρίσκεται ακριβώς πάνω από τους αγκώνες, στο ύψος των ώμων. Και πιέσεις, βλέπουμε ότι η γωνία του αγκώνα είναι σε 90 μοίρες και του ώμου επίσης. Ενεργοποιούμε με αυτόν τον τρόπο τους μύστους στήθους, θωρακικούς. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πολύ σφιχτή την κοιλιά και τους ραχαίους μυς για να έχουμε σταθερό τον κορμό. Εκτελούμε ένα lax για μεγαλύτερη επιβάρυνση. Ένα-ένα χέρι προς τα πίσω. Σαφώς είναι και πιο δύσκολη άσκηση. Ακόμη πιο δύσκολη άσκηση, στροφές του κορμού, περιστροφές του κορμού προς τα πίσω, έτσι ώστε να ενεργοποιούμε ταυτόχρονα κορμό, κοιλιακούς, ραχαίους, δικέφαλο βραχιόνιο, κατά το λίγισμα, δικέφαλο βραχιόνιο, ώμους, στήθος, εντόμα του κορμού προς τα εμπρό και κοιλιακούς ταυτόχρονα. Κατά την έκταση του χεριού προς τα πίσω, ενεργοποιούμε τρικέφαλο και ομοπλάτη. Πάμε να δείξουμε ακριβώς το αντίθετο, ανταγωνιστές μυς, πλάτη. Κλίση του κορμού προς τα εμπρός. Για αρχάριους, τοποθετούμε το ένα πόδι πίσω, το άλλο σταθερό προς τα εμπρός, λυγισμένο το γόνατο και τραβάμε το AeroSling προς το μέρος μου με κλειστούς αγκώνες κοπηλατική. Χωρίς να έχουμε τόσο μεγάλη στήριξη, τα πόδια παράλληλα στο άνοιγμα των ώμων, σφιχτή κοιλιά και πλάτη έτσι ώστε να μην έχουμε αυτή την κλίση, να είναι παράλληλο και εκτελούμε κοπηλατική με τα δύο χέρια. Για μεγαλύτερη επιβάρυνση, σφιχτή ακόμα πιο πολύ κοιλιά και ραχιαίη, εκτελούμε ένα lax κινήσεις, κοπηλατικές, ένα-ένα χέρι προς τα πίσω. Στροφές του κορμού προς τα πίσω. Ενεργοποιούμε τρικέφαλο βραχιόνι, ομοπλάτες, τραπεζοειδή για πλάτη, κατά την έκταση του χεριού προς τα πίσω. Κατά την κάμψη του χεριού ενεργοποιούμε το δικέφαλο βραχιόνιο και τους μύστους του ώμου και του στήθους. Ταυτόχρονα και στις δύο ασκήσεις ενεργοποιούμε τους κοιλιακούς μας και τους ραχιαίους. Πάμε να δείξουμε πόδια. Κάναμε στήθος, κάναμε πλάτη, δικέφαλο, τρικέφαλο, συναγωνιστές μυς, κατά την εκτέλεση, πόδια, βαθιά καθίσματα. Απλή κλασική άσκηση, ο βασιλιάς των ασκήσεων, βαθιά καθίσματα, squat με τη βοήθεια και τη στήριξη του AeroSling. Σφιχτή κοιλιά και πλάτη, το κέντρο βάρος στη μέση, προσέχουμε τα γόνατα να μην φεύγουν μπροστά από τα δάχτυλα των ποδιών, ίσια πλάτη και πιο μεγάλη επιβάρυνση, μπορούμε να βάλουμε μικρά αλματάκια για αερόβια άσκηση. Μπορούμε να κάνουμε μικρά άλματα και να επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο την προπόνησή μας σε αερόβια μορφή. Πάμε να δείξουμε προβολές. Λυγισμένο το πόδι προς τα πίσω, εκτελούμε ένα lax ή ακόμα και σε σταθερή μορφή την κίνηση πάνω από το πόδι. Ένα lax, πιο αερόβια μορφή και μεγαλύτερη επιβάρυνση. Μπορούμε επίσης να εκτελέσουμε με ένα πόδι. Σταθερό το σώμα, σφιχτή κοιλιακή πλάτη, μεγαλύτερη στήριξη και εκτελούμε κάμψεις του ποδιού με το ένα πόδι στον αέρα προς τα πίσω. Προσοχή έτσι ώστε να μην σκύβουμε προς τα εμπρός. Ο κορμός παραμένει σταθερός προς τα πάνω. Όλες οι ασκήσεις μπορούμε να τις εκτελέσουμε 3 σετ των 15 επαναλήψεων ή ακόμα και σε κυκλική μορφή των 30 δευτερολέπτων.
Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν υπέροχες οι ασκήσεις που δείξαμε. Ελπίζω να ήταν κατανοητές και απλές. Νομίζω δείξαμε από τον πιο αρχάριο μέχρι τον πιο προχωρημένο πώς μπορεί να εξελέξει την κάθε άσκηση. Καλή προπόνηση.